Κατάληψη στα γραφεία του ΟΠΕ και ΠΕΣ στο Ηράκλειο πραγματοποίησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι που συμμετείχαν σε μια κινητοποίηση, την οποία χαρακτήρισαν και ως τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση για την υλοποίηση των αιτημάτων τους. Ελπίζω αυτή τη συμμετοχή να την πάρει σε πάρα πολύ καλή βάση ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σκοπιές, χωριά, χωριά κάθε μέρα. Ακριβώς. Χωριά, χωριά. Η συμμετοχή στην κινητοποίηση ήταν δυναμική, με τους αγροτοκτηνοτρόφους από το Ηράκλειο αλλά και το Λασίθι να σημειώνουν σε έντονο ύφος και με έντονο τρόπο πως τόσο οι τσεκουρωμένες επιδοτήσεις, όσο οι δασικοί χάρτες και ταυτόχρονα το αυξημένο κόστος παραγωγής αποτελούν ζητήματα που απαιτούν άμεσα επίλυση, επαναλαμβάνοντας ότι θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε μια ισχυρή παρουσία από τον κόσμο, παρόλο που είχαμε πολύ λίγες ώρες μπροστά μας για να οργανώσουμε την κινητοποίηση. Η συμμετοχή του κόσμου είναι συγκινητική, δίνει ένα δυνατό παρόν. Νομίζω ότι θα στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα προς την ηγεσία του Υπουργείου για να δικαιωθούν τα αιτήματα που έχουμε βάλει. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν με συγκέντρωση έξω από το Παγκρίτιο στάδιο. Με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης που απέδωσαν ψήφισμα στη συντονίστρια Μαρία Κοζηράκη. Φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Θα επιδιώξω να μιλήσω με τον κύριο Λιβανό. Θα μιλήσω με την κυρία Καλογύρου. Θα έλεγα ότι είναι τελεσίγραφο. Μηνύματα έχουμε στείλει ανεπάλληλες φορές, πάρα πολλές φορές. Δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας. Η τελευταία φορά που τα στέλνουμε είναι σήμερα. Βλέπετε, ο κόσμος αρχίζει και αφυπνίζεται πλέον και παίρνει τις τύχες στα χέρια του. Τα αιτήματά μας είναι τα ίδια, παραμένουν αυτά τα τρία αιτήματα που έχουμε στείλει, σε αυτά περιμένουμε απαντήσεις. Αμέσως μετά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Ελευθερίας, όπου αντιπροσωπεία τους είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, δυστυχώς το Υπουργείο κοφεύει σε όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Μας έχει γυρίσει την πλάτη, μας αποκαλεί σκυλιά, μας αποκαλεί απατεώνες. Αυτά δεν αρμόζουν να ακούγονται για τους αγρότες της Κρήτης και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης που αγωνίζονται κάθε μέρα για να παράξουν ποιοτικά προϊόντα. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε, εξήγησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι που δήλωσαν έτοιμοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Είναι εμπεγμός και δεν είναι σωστό και ντρέτο για μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού όπως είναι ο πρωτογενής τομέας. Η πρόθεσή μας είναι να παρατείνουμε το κλείσιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επόμενες μέρες μέχρι να δώσουν λύση στο δίκαιο των αιτημάτων μας.